Τα Σάββατα της μεγάλης τεσσαρακοστής. Από την πλευρά του τυπικού, το Σάββατο δεν είναι μέρα νηστείας, αλλά γιορτής, γιατί ο ίδιος ο Θεός το καθιέρωσε σαν γιορτή. Και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και αγίασε αυτή, διότι σε αυτή κατέπαυσε από όλα τα έργα του, τα οποία άρχισε ο Θεός να κάνει. Είναι αλήθεια ότι η θεία καθιέρωση του Σαββατισμού μεταφέρθηκε στην Κυριακή, η οποία έγινε η ημέρα της ανάπαυσης των χριστιανών. Οι πατέρες και η παλιά παράδοση αριθμούν την Κυριακή σαν την πρώτη ή την όγδοη μέρα. Η μετατροπή του Σαββάτου έγινε εκείνο το Μέγα και Άγιο Σάββατο, την ημέρα κατά την οποία κατέπαυσε από όλων των έργων του ο μονογενής Υιός του Θεού και αναπαύθηκε στον τάφο. Την επόμενη μέρα, τη μιά των Σαββάτων, η ζωή ανέτειλε από τον ζωοδότη τάφο και η πρώτη μέρα της νέας δημιουργίας άρχισε. Όλα αυτά εξηγούν τη μοναδική μέρα του Σαββάτου, της 7ης μέρας στη λειτουργική παράδοση, το διπλό χαρακτήρα του σαν μέρα γιορτής και μέρα θανάτου. Είναι μια γιορτή γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο και στον χρόνο του ο Χριστός επάτησε το θάνατο και η Ανάστασή του είναι το πλήρωμα της δημιουργίας. Είναι μέρα θανάτου γιατί με το θάνατο του Χριστού πέθανε και ο κόσμος, έτσι η σωτηρία του, η ολοκλήρωσή του και η μεταμόρφωσή του βρίσκονται πέρα από τον τάφο στον ερχόμενο αιώνα. Όλα τα Σάββατα στο λειτουργικό χρόνο παίρνουν το νόημά τους από τα δύο αποφασιστικά Σάββατα. Πρώτα από το Σάββατο της Ανάστασης του Λαζάρου και ύστερα από το Άγιο και Μεγάλο Σάββατο του Πάσχα, οπότε ο θάνατος μετατράπηκε σε διάβαση στην καινούργια ζωή της νέας δημιουργίας. Εδώ ακριβώς είναι η υπέρτατη διακοπή η οποία καινοποιεί τα πάντα. Αυτό ειδικά φαίνεται στη σειρά των Αποστολικών Αναγνωσμάτων που διαβάζονται τα Σάββατα της Σαρακοστής και είναι διαλεγμένα από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τα Σάββατα λοιπόν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχουν σαν δεύτερο θέμα το θάνατο. Εκτός από το Σάββατο του Οκαθίστου Ύμνου, τα Σάββατα είναι μέρες αφιερωμένες στη μνήμη των απαιώνος με ελπίδα Αναστάσεως και ζωής αιωνίου και κοιμημένων. Η μνήμη των κοιμημένων δεν είναι μια πράξη αγάπης, μια καλή πράξη, είναι επίσης μια ουσιαστική αποκάλυψη του κόσμου τούτου σαν θανάτου. Αλλά στον Χριστό ο θάνατος νικήθηκε, καταστράφηκε, έχασε το κεντρί του, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Έγινε ο ίδιος ο θάνατος είσοδος σε μια πλούσια και άφθονη ζωή. Η προσευχή μας για τους κοιμηθέντες δεν είναι θρήνος και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στα Σάββατα γενικά και ειδικότερα στα Σάββατα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το φως που εκπέμπει το Σάββατο του Λαζάρου και η χαρμόσυνος η ειρήνη του Μεγάλου Σαββάτου δίνουν το νόημα στο θάνατο του χριστιανού και στις προσευχές μας για τους κοιμηθέντες. Το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών εορτάζουμε το διακολύβον θαύμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, γνωρίζοντας ότι οι χριστιανοί καθαρίζονται με την νηστεία στην πρώτη εβδομάδα της Αγίας Σαρακοστής, γι' αυτό τη λέμε καθαρά εβδομάδα, θέλησε να τους μολύνει. Διέταξε λοιπόν κρυφά όλες οι τροφές στην αγορά να ραντιστούν με αίματα ειδωλολατρικών θυσιών. Όμως με θεία ενέργεια φάνηκε στον ύπνο του τότε Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Ευδοξίου ο μάρτυρας Θεόδωρος και φανέρωσε το πράγμα. Παρήγγειλε να ενημερωθούν όλοι οι χριστιανοί να μην αγοράσουν καθόλου τρόφιμα από την αγορά και για να αναπληρώσουν την τροφή να βράσουν σιτάρι και να φάνε τα λεγόμενα κόλυβα όπως τα έλεγαν στα Ευχάητα. Έτσι και έγινε και ματιώθηκε ο σκοπός του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα. Και το Σάββατο τότε ο ευσεβής λαός που διαφυλάχθηκε αμόλυντος στην καθαρά εβδομάδα απέδωσε ευχαριστίες στον μάρτυρα. Από τότε γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα η Εκκλησία τελεί κάθε έτος την ανάμνηση αυτού του γεγονότος σε δόξα Θεού και τιμή του μάρτυρα Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Αμήν. www.monipetraki